Όλα δείχνουν ότι η παγκόσμια ειρήνη μπαίνει σε ατραπούς ανεξέλεγκτους μετά και την συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών, Βρετανίας και Αυστραλίας, όκους, καθώς η Κίνα ζυγίζει την κατάσταση και αρχίζουν να ακούγονται φωνές στο εσωτερικό της, πως πρέπει να κάνει το πρώτο πυρηνικό χτύπημα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, εάν ο Τζο Μπάιντεν συνεχίσει να υπερασπίζεται την Ταϊβάν. Ο πρώην πρεσβευτής του Πεκίνου στον ΟΗΕ, Ζα Ζούκαν, Είπε ότι η μακροχρόνια υπόσχεση της χώρας, ότι θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά μόνο ως αντίπεινα, θα πρέπει να επανεξεταστεί ως απάντηση στις νέες συμμαχίε που σχηματίζονται στην περιοχή. Συγκεκριμένα είπε «Η ανεφόρον μη πρώτη χρήση δεν είναι κατάλληλη, εκτός εάν οι διαπραγματεύσεις Κίνας-ΕΠ συμφωνήσουν ότι καμία πλευρά δεν θα χρησιμοποιήσει πρώτη πυρηνικά όπλα», ή οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν θα λάβουν πλέον κανένα παθητικό μέτρο για να υπονομεύσουν την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών δυνάμεων τη Κινάς. Η πολιτική να μην είναι ο πρώτο που χρησιμοποιεί πυρηνικά όπλα ανεφόρων έχει δώσει στην Κίνα το υψηλό ηθικό ανάστημα διεθνώ. Η Κίνα έγινε πυρηνική δύναμη το 1964 και υιοθέτησε την πολιτική τέσσερα χρόνια αργότερα. Η χώρα κατασκευάζει σχεδόν 300 νέα σύλλο πυρηνικών πυράβλων, ενώ πιστεύει ότι ίδια θα αντιπεριπου περίπου 320 πυρηνικές κεφαλές, όπως αναφέρουν οι Times. Χθες η Κίνα έστειλε 19 πολεμικά αεροσκάφη στον ενάεριο χώρο της Ταϊβάν πριν στείλει άλλα 5 σε δεύτερο κύμα αργότερα την ίδια μέρα, προκαλώντας φόβους για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Κινέζοι συνεχίζουν να επενδύουν σημαντικά σε εθνικού αμυντικού προπολογισμού, η στρατιωτική του δύναμη αυξάνεται, ραγδαία, και συχνά αποστελούν αεροσκάφη και πλοία για να εισβάλλουν και να παρενοχλήσουν τι θάλασσες και τον εναέριο χώρο μα, δήλωσε το Υπουργείο Άμυνα τη Ταϊβάν. Εν τω μεταξύ, τα απόνερα της Συμφωνίας Όκους χτύπησαν και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς σε μια αρκετά εκπληκτική κίνηση, στις 16 Σεπτεμβρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε ψήφισμα σχετικά με μια νέα στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Η αντίδραση εναντίον της Κίνας από τα κράτη-μέλη και τους Ευρωπαίους βουλευτές οδήγησε στο πάγωμα ενός επενδυτικού συμφώνου που διαπραγματεύτηκαν εδώ και καιρό. Στην τελευταία τέτοια σύνοδο κορυφή, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του περασμένου έτου, οι δυνάμει μίλησαν για τη σύναψη δημερού επενδυτική συμφωνία, το οποίο στη συνέχεια οριστικοποιήθηκε προτού εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λόγω κυρώσεων που σχετίζονται με φερόμενε παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σιντζιάνγκ. Οι δημερεί εντάσει κλιμακώθηκαν επίση όταν οι Βρυξέλλε εξέφρασαν υποστήριξη για το μέλο τη Λιθουανία η οποία βρίσκεται στη μέση μια διπλωματική διαμάχη με την Κίνα και τι σχέσει τη με την Ταϊβάν. Ο Ουάν και ο Μπορέλη συνομίλησαν δύο φορέ τον Ιούλιο του τρέχοντο έτου, όταν ο Ουάν είπε ότι και οι δύο πλευρέ θα πρέπει να εργαστούν από κοινού για να δώσουν θετικά μηνύματα για την ενίσχυση τη εμπιστοσύνη στι διμερεί σχέσει και οι αμφότεροι συμφώνησαν να συνεχίσουν το διάλογο του. Ο Βάνκ είπε ότι η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχαν θεμελιώδη συγκρούσεις συμφερόντων ή γεωπολιτικές συγκρούσεις ζητώντα συνεργασία για τον έλεγχο τη πανδημία καθώ και στην κλιματική αλλαγή. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η σα είναι πολύ σημαντική για εμά.